Με αρκετά λοιπόν προβλήματα φαίνεται ότι ξεκινά η νέα σχολική χρονιά σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Μαζί μας απόψε ο Αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γιώργος Τρούλης. Καλησπέρα σας κύριε Τρούλη. Είναι ένα θέμα με τις καθαρίστριες που σας απασχολεί και εσάς. Δεν ξέρω αν έχετε μία νεότερη ενημέρωση, καθώς είναι ένα ζήτημα που καίει και καίει διπλά στην εποχή της πανδημίας. Κοιτάξτε, το ζήτημα που αφορά το άνοιγμα και την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς δεν είναι μονοπαραγωγικό, είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή χρειάζονται πολλές προϋποθέσεις να συντείνουν, να υπάρχουν την ίδια χρονική στιγμή για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ασφαλές άνοιγμα, αλλά με προοπτική να μην έχουμε ξανά αυτό που ζήσαμε πέρσι, δηλαδή κλείσιμο και άνοιγμα σχολείων με ουσιαστικά καθόλου ουσιαστικά μέτρα υγειονομικής στήριξη των σχολικών μονάδων. Αυτό το οποίο αναδείξατε τώρα στο προηγούμενο ρεπορτάζ είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί δήμοι της χώρας. Δυστυχώς η κυβέρνηση αντί να επιλέξει μέσα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία αν όχι να προχωρήσει στη μονιμοποίηση που εμείς αυτό λέμε, διότι ξέρετε οι ανάγκες στην εκπαίδευση είναι σταθερές. Mm-hmm. Όπως το προσωπικό της εκπαίδευσης είναι σταθερό κάθε χρόνο, έτσι και η καθαριότητα απαιτείται κάθε χρόνο να είναι. Τα σχολεία χρειάζονται καθαριότητα. Άρα θα έπρεπε να έχουμε μόνιμο προσωπικό σε όλες τις σχολικές μονάδες. Παρ' όλα αυτά όμως, αντί να έχουμε τουλάχιστον μία διατήρηση της περιστινής κατάστασης, βλέπουμε χειροτέρευση, βλέπουμε αύξηση του αριθμητικά μόνο των προσλήψεων, αλλά ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε μειωμένο ωραρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σχολικές μονάδες οι οποίες θα καθαρίζονται μετά τη λήξη της σχολικής, του σχολικού ωραρίου. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας γονιός πολίτης τι πραγματικά σημαίνει αυτό. Για παράδειγμα, εγώ θα σας αναφέρω την περιοχή στην Κρήτη, το Ρέθυμνο, είναι ένας από τους δήμους που εξ ολοκλήρου, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με τα κονδύλια που έχουν έρθει από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα λειτουργήσει μόνο με καθαρίστριες μειωμένου ωραρίου. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία όλα του Ρεθύμνου θα λειτουργούν η καθαριότητα από τις 2 η ώρα και μετά. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό πρακτικά, κύριε Τρούλη. Τώρα. Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα τα παιδιά που θα είναι μέσα στο σχολείο με 6, 7, 8, 10 τουαλέτες με 100 και 200 μαθητές μετά το πρώτο διάλειμμα, εάν χρειάζονται ή όχι καθαριότητα. Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει και να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα που λέμε για το ζήτημα αυτό. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει έστω την τελευταία στιγμή, αν και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν αρκετά. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Το ίδιο ισχύει και για τα σχολικά κενά, κύριε Τρούλη. Κοιτάξτε, φέτος είναι μία από τις χρονιές που η αλήθεια είναι ότι μετά από πολλά χρόνια έχουμε τους πρώτους μεγάλους διορισμούς που είναι μία ανάσα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως δεν λύνουν το πρόβλημα στην εκπαιδευτική, στα ζητήματα της εκπαίδευσης. Είχαμε προσλήψεις πριν από μερικές μέρες περίπου 28.500 αναπληρωτών σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε περίπου στις 40.000 προσλήψεις, διορισμένοι και αναπληρωτές. Αλλά φανταστείτε ότι μόνο πέρυσι είχαμε περίπου στις 52.000 αναπληρωτές, συν 8.000 οι συνταξιοδοτήσεις, δηλαδή 60.000. Άρα έχουμε έτσι κι αλλιώς γύρω στις 20.000 κενά, τα οποία αναμένονται να καλυφθούν την αμέσως επόμενη περίοδο. Δεν ξέρω τι. Υπάρχει κάποιος νομός της Κρήτης, κάποια περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, κύριε Τρούλη, που έχει μεγαλύτερο πρόβλημα? Δηλαδή, γνωρίζω διαχρονικά ότι η περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, κυρίως στο κομμάτι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι μαζί με την Αττική οι περιοχές με τα περισσότερα σχολικά κενά. Αυτό εξακολουθεί να υφίσταται? Κοιτάξτε, το Ηράκλειο είναι μία από τις περιοχές οι οποίες έχουν τεράστιο αριθμό κενών λόγω της έλλειψης των διορισμών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς, επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα, άρα κάθε φορά έχουμε μετακινήσεις προς την Βόρεια Ελλάδα και όχι προς την Κρήτη. Επομένως, αυτό συμβάλλει στο να έχουμε περισσότερα κενά στην περιοχή, ιδιαίτερα του Ηρακλείου. Και το Λασίθι φέτος εμφανίζεται να έχει αυξημένα κενά, γύρω στα 60, αν θυμάμαι καλά, επειδή μίλησα με τον Ερετό σήμερα. Και στο Ρέθυμνο εμφανίζονται γύρω στα 100 κενά, παρόλες τις προσλήψεις. Και στο Ηράκλειο γνωρίζω ότι υπάρχουν πάλι κενά, αλλά νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την Κρήτη θα είμαστε σίγουρα πάνω από τα 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μόνο. Δεν μπορώ να σου πω για τη δευτεροβάθμια, αλλά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σίγουρα ξεκινάμε με κενά.
τα οποία σίγουρα δεν είναι τα ίδια με την περσινή χρονιά όταν ξεκινούσαμε, είναι καλύτερη εικόνα. Παρόλα αυτά όμως θα έχουμε ζητήματα στην ειδική αγωγή, παράλληλες στηρίξεις, παιδιά τα οποία δεν θα έχουν εξειδικευμένη υποστήριξη από την πρώτη μέρα. Θα έχουμε προβλήματα σε κάποιες προφανώς περιφερειακές σχολικές μονάδες. Τώρα η ένταση και το πώς ακριβώς θα γίνει, περιμένουμε να γίνουν και τοποθετήσεις τώρα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αύριο καλούνται οι συνάδελφοι να δηλώσουν τα σχολεία στα οποία είναι να τοποθετηθούν αυτοί που ήρθαν. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω από την Τρίτη και μετά θα έχουμε πλήρη εικόνα ποια σχολεία θα έχουν ελλείψεις και σε τι βαθμό. Αν θα είναι ειδικότητες, αν θα είναι εκπαιδευτική τάξη, ολοήμερο κλπ. Κύριε Τρούλη, ένα τελευταίο ερώτημα. Υγειονομικά πρωτόκολλα. Υπάρχει μια μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη όσον αφορά τους συναδέλφους σας σε επίπεδο Κρήτης και γενικότερα σε επίπεδο χώρας. Διαφοροποιείται κάτι φέτος όσον αφορά την πιθανότητα της διαζώσης εκπαίδευσης, με δεδομένο ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εμβολιασμών? Κοιτάξτε, το ζήτημα του εμβολιασμού είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά δεν είναι το μοναδικό μέτρο το οποίο, βεβαίως, τουλάχιστον σε χώρους μαζικούς, όπως είναι η εκπαίδευση, όπου έχουμε παιδιά από διαφορετικές οικογένειες, έχουμε πολύ κόσμο ο οποίος μπαίνει μέσα στις σχολικές μονάδες, δεν μπορεί να είναι το μοναδικό μέτρο. Αυτό το οποίο εμείς φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή, από πέρυσι, είναι ότι το πρώτο που θα χρειαζόταν η αραίωση των τμήματων. Πάλι θα έχουμε παιδιά, 25 μαθητές στα τμήματα σε 25-30 τετραγωνικά. Άρα αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, όπως και οι μεταφορές των μαθητών. Δεν έχουμε τις κοινωνικές φούσκες που μας έλεγαν στην αρχή οι ειδικοί, αν θυμάστε πέρυσι, των τάξεων, διότι τα παιδιά συχνοτίζονται μεταξύ τους. Το ολοήμερο τρώνε στους ίδιους χώρους από διαφορετικά τμήματα και τάξη. Άρα λοιπόν, έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα στο θέμα του αριθμού των μαθητών στα τμήματα. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο, όπως είπαμε και πριν, είναι το θέμα της καθαριότητας, που θα είναι πολύ χαμηλότερη η κάλυψη της καθαριότητας στις σχολικές μονάδες. Δεν ξέρω αν θα έχουμε φέτος στις περιοχές που εντοπίζεται το πρόβλημα αυτό πραγματικά, όχι μόνο το ζήτημα της καθαριότητας, αλλά και απολυμάνσεις που απαιτούνται ανάμεσα στα διαλύματα για να μπορέσουν να ξαναεπιστρέψουν μαθητές στις αίθουσές τους. Και από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι σε πλήρη απουσία είναι η υγειονομική επιτήρηση των σχολικών μονάδων, δηλαδή δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και φυσικά σε όλο το προσωπικό το οποίο υπάρχει μέσα στις σχολικές μονάδες. Αυτό το λέμε περισσότερο και έχει μεγάλη σημασία, γιατί όπως γνωρίζουμε, επειδή και οι εμβολιασμένοι μπορούν να κολλήσουν, μπορούν να μεταδώσουν, αυτό το οποίο επισημαίνουμε είναι ότι ναι, εμβολιαζόμαστε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και ο έλεγχος, διότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ξεφύγει το πράγμα. Δεν θέλουμε να διαμορφωθούν υγειονομικές βόμβες στις σχολικές μονάδες. Και γι' αυτό το λόγο κρούμε το καμπανάκι στο Υπουργείο Παιδείας. Αναμένουμε εδώ και μια εβδομάδα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ας ελπίσουμε να μας συναντήσουν εν τέλει μέσα στη εβδομάδα για να θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να δούμε φυσικά τις απαντήσεις σε ό,τι αφορά αυτά τα κρίσιμα θέματα, εάν έχουν γίνει βήματα και σε ποια κατεύθυνση. Κύριε Τρούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.